Λοιπόν, γνωρίζετε ότι μέσα από αυτή την εκπομπή μιλάμε τακτικά για την φιλοσοφία του Win to Local, μιας πρωτοβουλίας η οποία έχει ως στόχο να βάλει την εντοπιότητα και την αυθεντικότητα για τα καλά στο τραπέζι, για τα καλά στην εκμετάλλευση, αν θέλετε, με την καλή έννοια εντός εισαγωγικών, με την καλή έννοια και φυσικά προς όφελος της Κρήτης, προς όφελος των τουριστικών επιχειρήσεων και να κάνουμε και ένα ισχυρό brand, αυτό που λέγεται κριτικός τουρισμός. Λοιπόν, έχω την χαρά να φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή τον κύριο Ανδρέα Μεταξάνη, Διευθύνων Σύμβουλος του We Do Local και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Μεταξά Hospitality Group. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Μεταξά, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές φορές μιλήσει για το We Do Local μέσα εδώ από την εκπομπή. Έχουμε κάνει και σχετικά αφιερώματα. Όμως είναι διαφορετικό από τη στιγμή που έχουμε και εσάς εδώ και θέλω έτσι να μιλήσουμε για αυτή την φιλοσοφία. Να μας συστήσετε, τουλάχιστον για τον κόσμο που ακόμα δεν το ξέρει, τι είναι το We Do Local. Καταρχήν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μας. Και χαίρομαι πολύ που έχετε μπει πολύ καλά στο. Από τις χαμηλές κουβέντες που είπαμε και πριν, αλλά και αυτά που ακούω, όπως το περιγράφετε, ξέρετε, έχετε καταλάβει τι είναι. Είναι ένα brand, είναι ένα σήμα, το οποίο δείχνει ότι το ξενοδοχείο που το έχει αυτό το σήμα μπορεί να προβάλλει τον εαυτό του στις αγορές μας, δηλαδή στη Γερμανία, όποια είναι η αγορά του, ότι χρησιμοποιεί τοπικά προϊόντα, έχει τοπική κουλτούρα και αυθεντικότητα στην όλη παραγωγή του ξενοδοχειακού του προϊόντος. Mm-hmm. Αυτό δίνει μια υπεραξία. Και μπορεί με αυτόν τον τρόπο, όταν το επικοινωνεί σωστά και αν το προωθεί έτσι που πρέπει, να έχει όφελος οικονομικό, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Ο πρώτος στόχος που πρέπει να έχει ο επιχειρηματίας. Ο δεύτερος στόχος, ο οποίος είναι εξίσου σημαντικός, γιατί και αυτό είναι μια υπευθυνότητα του επιχειρηματία, βοηθάει τον τόπο του, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, με το να προτιμάει τα τοπικά προϊόντα, και ας είναι λίγο ακριβότερα, γιατί είναι και καλύτερα. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάει τη μείωση της παραγωγής του διοξιδίου του άνθρακος, της παραγωγής της σπατάλης του νερού, γιατί όλα αυτά σήμερα πια μετριούνται και έχει προχωρήσει πολύ η έρευνα πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Και επίσης είναι και μεγάλος ο κίνδυνος του πλανήτη. Mm-hmm. Το να αισθάνεσαι λοιπόν ότι αφενός κάνεις καλό στην επιχειρηματικότητά σου, αφετέρου κάνεις καλό στην κοινωνία και επιπλέον κάνεις καλό και στον πλανήτη, είναι αρκετά σημαντικό. Χρησιμοποιούμε λοιπόν, κύριε Μεταξά, σε αυτή την φιλοσοφία τα τοπικά προϊόντα, τους ανθρώπους του νησιού, τις υπηρεσίες του νησιού, με στόχο να έρθει εδώ ο επισκέπτης και να δει μια συνολική εικόνα αυτού που λέγεται Κρήτη, να δει τη φιλοξενία, να μυρίσει αρώματα, να γευτεί πράγματα που, ξέρετε, καμιά φορά το ξεχνάμε λίγο αυτό ό,τι έχει να κάνει με την τουριστική φιλοξενία. Ναι, το ξεχνάμε. Οι παλιοί, βέβαια, και το λέω κάθε φορά, γιατί εμπνέουμε από τους παλιότερους, τουλάχιστον για τα καλά τους, τουλάχιστον, το είχαν αυτονόητο. Ότι έρχεται στην Κρήτη, καταρχήν, ένας επισκέπτης, δεν έρχεται στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, που γίνεται και αυτό, αλλά πρωτίστως έρχεται για τον τόπο, για την Κρήτη, για την Πελοπόννησο, για το όποιο μέρος επιλέγει να πάει. Mm-hmm. Άρα αυτό δεν πρέπει να το αγνοούμε στην παραγωγή του ξενοδοχειακού προϊόντος μας, που είναι κυρίως υπηρεσία. Κάπου χάθηκε με τα χρόνια, κύριε Μεταξά. Δηλαδή, και έρχεται το We Do Local να καλύψει έτσι ένα κενό που υπάρχει στην αγορά. Υπάρχει ένα κενό. Υπάρχει ένα κενό και γενικά η στροφή προς αυτή την κατεύθυνση που πρεσβεύουμε εμείς παλεύει με ένα μύθο ότι αυξάνει το κόστος και έτσι μειώνει την κερδοφορία. Αυξάνει το κόστος, είναι αλήθεια. Αλλά δεν μειώνει την κερδοφορία, την αυξάνει την κερδοφορία. Γιατί κάθε φορά που θες να αυξήσεις τα έσοδά σου, κάπου επενδύεις. Mm-hmm. Επενδύεις στον εξυγχρονισμό, επενδύεις σε καλύτερο σέρβις. Μία από τις σοβαρές επενδύσεις που πρέπει να κάνεις, γιατί έτσι φτιάχνεις ακόμα καλύτερα το προϊόν σου, είναι να προσφέρεις την αυθεντικότητα και την εντοπιότητα. Επίσης, ένα κόστος.
Προφανώς έχει ένα κόστος. Την ίδια ώρα, βέβαια, υπάρχει μια κυκλική αλληλεπίδραση. Μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στην τοπική μια χαρά τα ξέρετε. Παραγωγή. Είδατε, έχω είναι διαβασμένη. Η αλήθεια είναι ότι έχετε και εξαιρετικούς συνεργάτες και τα έχουμε πει πολλές φορές και κατηδίαν, κύριε Μεταξά. Και είναι μια φιλοσοφία που νομίζω ότι μας ταιριάζει. Αν δούμε και ένα πινακάκι για την κυκλική, λοιπόν, ακριβώς αλληλεπίδραση, πώς το τοπικό μας προϊόν ταξιδεύει μέχρι το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο και η κάθε τουριστική επιχείρηση έχει μόνο ωφέλη να δώσει προς τον παραγωγό. Έτσι. Και να βγούμε όλοι κερδισμένοι. Όταν ο παραγωγός, όταν εξαιτίας αυτής της ζήτησης που προκαλούμε στα προϊόντα του, αποκτήσει πλούτο, μπορεί να φτιάξει μια καλύτερη μονάδα παραγωγής, είτε είναι αυτά γαλακτοκομική μονάδα, είτε είναι ένα μπέλι, είτε είναι οτιδήποτε, το οποίο μπορεί να είναι επισκέψιμο. Σημαίνει ότι μπορούμε να το δείχνουμε, μπορούμε να τον φέρουμε τον παραγωγό στα ξενοδοχεία, να τον βλέπουν, να συνομιλούν, να κάνουμε πράγματα μαζί. Όλα αυτά είναι μέσα στις δράσεις και στις δραστηριότητες που προβάλλουμε, που λέμε εμείς. Άρα λοιπόν αυτή η αλληλεπίδραση που γίνεται προς αυτή την πλευρά, υπάρχει μια αντίστοιχη κυκλική αλληλεπίδραση προς είναι την... Είναι και αυτή εδώ που βλέπουμε. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχει μια αντίστοιχη προς το εξωτερικό, όπως αναζήτηση τοπικό προϊόν γαστρονομίας στο εξωτερικό, που είναι και μια καινούρια συνεργασία που έχουμε κάνει με μια άλλη ανερχόμενη και νεοφυής εταιρεία, την Authentic Greece, όπου ξεκινάμε να παρουσιάζουμε το προϊόν με μια συγκεκριμένη ετικέτα και με προβολή του παραγωγού. Ας πούμε μια μαρμελάδα που την έφτιαξε ο τάδε παραγωγός, αλλά έχει την ετικέτα Authentic Greece, την προβάλλουμε στο ξενοδοχείο και μετά την πουλάμε στα σούπερ μάρκετ της αγοράς που ζει ο πελάτης, ο τουρίστας. Αυτό δουλεύει πάρα πολύ και με όρους ψυχολογίας, γίνεται σύνδεση του προϊόντος με την ευχαρίστηση που έζησε σε εμάς, αν κάναμε καλά τη δουλειά μας, το ξαναβλέπει, το δοκιμάζει, θυμάται και ξαναέρχεται. Και... Αλλά καταναλώνει και το προϊόν στο εξωτερικό. Γίνεται ένας μόνιμος καταναλωτής. Γίνεται ένας καταναλωτής, ένας λάτρης των τοπικών προϊόντων, των δικών μας αυθεντικών τοπικών προϊόντων. Και έτσι ενισχύουμε τις εξαγωγές. Δηλαδή, εκεί υπάρχει ένας άλλος κύκλος που δουλεύει, παράλληλα με τον κύκλο προς τους παραγωγούς, όπου ενισχύεται η τοπική οικονομία. Ένας τεράστιος κύκλος. Κύκλος εξαγωγής, παραγωγής, όλοι ωφελημένοι. Γιατί ας το κάνουμε λίγο εικόνα. Έναν επισκέπτη ο οποίος έρχεται εδώ, μένει σε ένα ξενοδοχείο, γεύεται κάποια πράγματα και μετά αναζητάει στον τόπο του. Αχ, την εξαιρετική μαρμελάδα που έφαγα στο ξενοδοχείο, θα την ψάξω να τη βρω. Ξέρω ότι υπάρχει στο εξωτερικό. Όλοι ωφελημένοι. Θέλω να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον κύριο Λευτέρη Καραταράκη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του We Do Local και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Καραταράκης Group. Συμμετέχει σε όλη αυτή την ομάδα, λοιπόν, που λέγεται We Do Local. Από τους βασικούς παίχτες. Με πόσους ξεκινήσατε? Ξεκινήσαμε 14. 14. Και αυτό έχει αρχίσει όμως και ανοίγει. Και... Μέλη πιστοποιημένα, μέλη δηλαδή που έχουν ενταχθεί στη φιλοσοφία μας, είναι περίπου 30. 30. Λοιπόν, 30 και θα μας μιλήσετε και στο πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος αυτής της φιλοσοφίας και τι απαιτείται για να γίνει αυτό. Έχουμε τον κύριο Καραταράκη μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Καραταράκη, μας ακούτε? Καλησπέρα σας, ακούω. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σε αυτή τη συζήτηση, λοιπόν, που έχουμε με τον κύριο Μεταξά. Μιλάμε για το We Do Local, λοιπόν, και τα ωφέλη τα οποία έχει. Και θέλω έτσι να μου μιλήσετε λίγο, είστε και αντιπρόεδρος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, να μου μιλήσετε, λοιπόν, για τα ωφέλη τα οποία πρακτικά βλέπουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αυτό το σήμα της εντοπιότητας και της αυθεντικότητας. Το We Do Local είναι μια marketing εταιρεία πρωτότυπη, θα έλεγα. Marketing γιατί προωθεί, όπως είπατε, την εντοπιότητα, την αυθεντικότητα και την αηφόρο ανάπτυξη. Και πρωτότυπη γιατί τα μέλη της είναι οι επιχειρηματίες που την παράγουν αυτή την υπηρεσία. Οπότε αυτό είναι ένα σήμα το οποίο είναι ήδη και φιλοδοξούμε να γίνει εξαιρετικά αξιόπιστο και να συνεχίσει να κάνει αυτό για το οποίο γεννήθηκε υπό τον Ανδρέα τον Μεταξά, να προωθεί τον τόπο μας.
Mm-hmm. Και μιλάμε και για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες οι οποίες ουσιαστικά παρέχονται μέσα από το We Do Local. Δεν γίνεται μια παροχή υπηρεσιών η οποία είναι ανεξέλεγκτη. Δεν είναι ανεξέλεγκτη σε καμία περίπτωση. Ο βαθμός της ποιότητάς της ποικίλει είναι... η εντοπιότητα είναι το κύριο θέμα και η αυθεντικότητα. Και η βιωσιμότητα, το κυριότερο, η βιωσιμότητα. Κύριε Καραταρέκη, θεωρώ ότι, και νομίζω συμφωνείτε μαζί μου, ότι όλοι θα πρέπει να μπούμε σε αυτό το νησί και να ταξιδέψει ενδεχομένως και εκτός Κρήτης, στη φιλοσοφία ότι και στον τουρισμό όλοι μπορούμε να βγούμε ωφελημένοι από υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και που η μία ενισχύει την άλλη. Κοιτάξτε, καταρχήν, στην προηγούμενη ερώτηση να συμπληρώσω ότι υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος τον ενδιαφέρει εκεί που μένει να έχει, εκεί που ταξιδεύει, εκεί που διαμένει, που τρώει, να υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την πλευρά της επιχείρησης σε όλα αυτά τα στοιχεία που είπα, τα οποία πιστοποιεί η local. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος τον ενδιαφέρει αυτό όταν ξοδεύει τα χρήματά του ή όταν καταλήγει κάπου. Το πρώτο είναι αυτό. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι αυτονόητο το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας είναι και πρέπει να είναι και μεγαλύτερο, γιατί είναι προς το συμφέρον όλων. Είναι αυτονόητο αυτό, τουλάχιστον σε εμάς. Είστε και εσείς όπως και ο κύριος Μεταξάς, πολύ καλή γνώστες αυτού που λέμε τουριστικές επιχειρήσεις, αυτού που λέμε τουρισμός. Έχω την αίσθηση ότι το We Do Local, και πείτε μου αν είναι έτσι, έρχεται να καλύψει, αν θέλετε, τα χρόνια που μείναμε πίσω στο να ακολουθήσουμε μια παγκόσμια τάση. Τάση που θέλει τα τοπικά προϊόντα να μπαίνουν μπροστά, τις τοπικές υπηρεσίες. Κοιτάξτε, προσπάθειες έχουν γίνει αρκετά χρόνια τώρα, σε κάποιες εκ των οποίων έχουμε σαν φυσικά ή νομικά πρόσωπα συμμετάσχει, δεν είναι κάτι καινούριο. Θεωρώ, εντάξει, τώρα έχει γίνει και λίγο της μοδός και καλό είναι αυτό, είναι εξαιρετικό αυτό. Μακάρι να υπάρξει μια τάση η οποία να μας παρασύρει προς την ποιότητα, τη βιωσιμότητα και όλα αυτά που πρεσβεύει η εταιρεία και όλα θα πάνε καλά. Έτσι, και αυτό νομίζω θέλουμε όλοι. Κύριε Μεταξά, θέλετε να προσθέσετε κάτι, να έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Καραταράκη. Χαίρομαι πολύ, άμα ακούω το Λευτέρη, είναι από τους σημαντικούς στην όλη παρέα μας. Αυτό που ήθελα να προσθέσω είναι ότι μέσα σε όλα αυτά τα που είπε ο Λευτέρης, τυποποιούμε ουσιαστικά την βιωσιμότητα, την αυθεντικότητα, την εντοπιότητα, όλα αυτά τα... αυτές οι λέξεις τυποποιούνται, μπαίνουν σε ένα πλαίσιο. Παίρνω πάσα από αυτό που είπε ο Λευτέρης, ότι υπήρχαν μεμονωμένες περιπτώσεις, υπήρχαν ξενοδοχεία που δεν χάσανε το δρόμο τους, συνεχίσανε να είναι. Αλλά αυτό δεν... Και προσπάθειες πιο παλιές, Αντρέα. Ορίστε. Και προσπάθειες που θυμάσαι. Και προσπάθειες, σωστά. Απλά δεν μπορεί να αλλάξει ο προορισμός. Εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στον προορισμό. Δεν πιστεύουμε στην ατομικότητα. Ανέκαθεν ο τουρισμός πάει καλά από τον προορισμό. Αν ο προορισμός, αν τα πολλά ξενοδοχεία είναι καλά, αν οι υποδομές, αν η ομορφιά του τόπου είναι καλή, τότε δημιουργείται το ρεύμα και ο πλούτος από τον τουρισμό. Αν ένα καλό ξενοδοχείο ήταν στην Κρήτη, δεν θα υπήρχε αυτό το οποίο λέμε σήμερα η ατμομηχανή της Κρήτης και όλης της Ελλάδας. Οι ιδιωτικές υποδομές είναι αυτές που τραβούν μπροστά, θεωρώ. Σωστά, αλλά γενικά, εγώ το λέω πιο γενικά. Ότι έχει σημασία η παρέα να είναι μεγάλη, έχει σημασία η περιοχή μας να είναι προς αυτή την κατεύθυνση, όσο γίνεται περισσότερα ξενοδοχεία, και να είναι τυποποιημένα, να είναι εύκολα κατανοητά από τον δυνητικό επισκέπτη, γιατί εμείς προσπαθούμε να φέρουμε κι άλλους νεότερους, όχι. Δεν είναι απαραίτητο ότι κάθε φορά έρχεται κάποιος και δεύτερη και τρίτη φορά. Ναι, οπότε πρέπει συνεχώς να επικοινωνούμε αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν το εργαλείο με το να είναι τυποποιημένο και να προσπαθεί τυποποιημένα με συγκεκριμένα βήματα και συγκεκριμένους τρόπους την βιωσιμότητα, την αυθεντικότητα, όλα αυτά που είπα και πριν, μπορεί να επικοινωνηθεί πιο εύκολα. Μπορεί να προσεγγίσουμε πιο εύκολα αυτό το δυνητικό πελάτη που βρίσκεται στις αγορές που στοχεύουμε. Κύριε Καραταράκη, να σας αφήσω, γιατί τώρα και με την τηλεφωνική επικοινωνία σας δεσμεύουμε και το χρόνο. Θέλω όμως να πω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά, μέσα από το πλατό της εκπομπής, να μιλήσουμε ξανά λοιπόν για το We Do Local. Ευχαριστώ. Και όσα ωφέλη μόνο μπορεί να αποφέρει. Μόνο.
Ο Λευτέρης έχει γεννηθεί στα ξενοδοχεία όπως και εγώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραταράκη. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι έχουν γεννηθεί στα ξενοδοχεία, οι οποίοι μεγαλώνουν στα ξενοδοχεία και το πονάνε, κύριε Μεταξά, αυτό που λέμε τουριστική επιχείρηση, ό,τι και αν είναι αυτή, όποια και αν είναι αυτή η επιχείρηση. Θέλω όμως να μου πείτε πώς κάποιος επιχειρηματίας από τον χώρο του τουρισμού που μας ακούει ενδεχομένως αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει μέλος αυτής της παρέας. Θα κρατήσω αυτό που είπατε πριν. Παρέα. Και με αμαρίζει. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Να χτυπήσεις στο ίντερνετ www.wedolocal.gr και τα λέει όλα. Με ποιο τρόπο στέλνει ένα email και αμέσως θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Ή ένα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που αναφέρεται πρωινές ώρες, καθημερινές. Είναι πάντα η... Εκεί είναι η Κατερίνα υπεύθυνη. Μπορεί να επικοινωνήσουν και από εκεί πέρα ας τα αφήσει σε εμάς. Θα το βοηθήσουμε τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Αν και λέει αρκετά, αν βαριούνται να τα διαβάσουν, μπορούν να τους τα πούμε εμείς, μπορούν να έρθουμε από εκεί, να τους εξηγήσουμε, να τους εξηγήσουμε και την οικονομικότητα, γιατί αυτό που ενδιαφέρει κάθε επιχειρηματία είναι θα το κάνω αυτό, τι θα κερδίσω. Βέβαια, το όφελος. Αυτό το όφελος. Yeah. Το όφελος είναι σαφές. Έχουμε κάνει και αρκετές συγκρίσεις και έχουμε δώσει αρκετή τα στοιχεία τα οικονομικά μας και φαίνεται η πορεία μας, γιατί είναι πολλά άλλα ξενοδοχεία που ξεκινήσαμε μαζί, όπως σας είπα, τα πρώτα 14. Η μεταβολή είναι σημαντική, η οικονομική. Είναι, μπορούμε να τους το αποδείξουμε. Υπάρχουν, αυτά που, λοιπόν, στοιχεία, και εν πάση περιπτώσει ξέρουμε τι λένε. Οι οποίοι το λένε. Ακριβώς. Αυτό το σηματάκι, το We Do Local που βλέπουμε και εδώ στις οθόνες μας, είναι αυτό ουσιαστικά που μπαίνει και στις επιχειρήσεις και είναι ακριβώς και το διακριτό στοιχείο. Ακριβώς, ένα ωραίο σε μια πλακέτα με plexiglass που φαίνεται μέσα το σήμα, το οποίο συμβολίζει, είναι δύο μορφές ανθρώπινες. Η μία κρατάει το δίσκο για να σερβίρει και η άλλη το πυρούνι για τα σιτηρά. Δηλαδή ο αγροτικός τομέας με το τουριστικό χέρι-χέρι για μια καλύτερη... Για κοινά ωφέλη, κύριε Μεταξά. Ακριβώς. Έχουμε και οι δύο να ωφεληθούμε, ακριβώς χέρι-χέρι και με την ευτυχία που φαίνονται με ανοιχτά τα πόδια, χαρούμενα. Ανθρωπάκι. Αυτό συμβολίζει. Το κάτω, ακριβώς από το We Do Local, που είναι αγγλικά για να μπορούμε εύκολα να το επικοινωνούμε. Βέβαια, με τους ξένους, γιατί προβληματιστήκαμε, έπρεπε να είναι ελληνικά. Αλλά για να μην αφήσουμε παραπονεμένο το ελληνικό στοιχείο, ακριβώς από κάτω είναι σε γραμμική β' το πράττομαι τοπικά. Μάλιστα, αυτό ομολογώ ότι δεν το ήξερα, παρότι κάθε εβδομάδα έχουμε έτσι ένα θέμα από το We Do Local και έχω μάθει αρκετά για αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πιστεύετε σε αυτό. Πιστεύω και σε αυτό. Και προσφέρετε έτσι το χρόνο σας και εδώ στη... Χαρά μας. Χαρά μας, γιατί τα ξέρετε κι εσείς ότι αν κάτι λέμε... Αν λέμε και με μεγάλη χαρά σας έχουμε υιοθετήσει και χαιρόμαστε που έχετε δεχτεί να σας υιοθετήσουμε, γιατί αν λέμε κάτι μέσα από αυτή την εκπομπή είναι ότι ο τουρισμός και ο κόσμος της παραγωγής εδώ στην Κρήτη χρειάζονται ενίσχυση, χρειάζονται ό,τι όπλα διαθέτουν στη φαρέτρα τους για να βγουν μπροστά. Μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε. Δεν τα αφήνουμε όλα στο ήλιο και το φιλότιμο. Στην Αθηνά και χειρακίνη, όπως λέγανε οι παλιοί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε φυσικά. Εδώ είναι η εκπομπή η Κρήτη σήμερα. Δεν γλιτώνουμε τέτοια θέματα. Έτσι δεν γλιτώνετε, κύριε Μεταξά. Το λέω δημοσίως. Να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.